δύο πράγματα για την εκπομπή σου. Μα να μπουν να σου πω ρε φίλε μου. Ο Μίστερ Μπιν έκαμε 8 επεισόδια και βάλουν μας τα ίδια κάθε Χριστούγεννα τον εκατομμυριούχος και εγώ έκαμε 200 και είμαι απένταρος αδέκαρος. Είμαστε νέας πελότοπος. Πώς αντιμετωπίζουν τα βίντεα για τούτοι που συναφέρνεις? Παραδείγματος χάρη την Δευτέρα συναφέρνω τον Μιχάλη τον Ανδρέου τον άνθρωπο του χορκού και πιάνει τον ο Τσαμπαρτής ο Αθηνός και λέει «Πουρε άνθρωπε, βάλε κακούφαν και μίξε σου τις κρυέβραστες». Βάλουν θωρούν το και γελούσε την άλλη εφτωμά βάλουν τον Τσαμπαρτή. Χτυπά του τηλέφωνο ο άνθρωπο, λέει τον Τσαμπαρτή. Βάλ τον κακούφαν και τον τη εφτωμά είναι φάστην εσού. Λέει τον Τσαμπαρτής «Τι να τον βάλω ρε τον μασό, τον κομπλεξικό, τον κοντοστρούπι». Δεύτηκες ποτέ παράπονα από πρόεδρους ομάδων? Καλή μόνο γέννη. Αφού φανταστείτε τώρα να κάνει πρόγραμμα νοκοστής που την Εξτρεμαδούρα μες στο Facebook και να τον πιάει τηλέφωνο ο Πέρεθ τη Ρεάλ Μαδρίτης και να του πει μέλα λισπέλα ρε για η Ρεάλ Μαδρίτης. Υπάρχει μια στατιστική που λέει ότι η Κύπρος είναι η τελευταία χώρα στις γέννες. Ποια είναι η γνώμη σου? Αφού που το άκουσες πριν παραπάνω πέφτουν άλλο τη νύχτα. Έμεινε τους όρεξη να πείζουσι. 9 και κάρτον πιάνουν στην έχω η Τράπεζα Κύπρου. Καλημέρα σας, έχετε μια καθυστερημένη δόση. Η ώρα 9.43 χτυπά τους η ελληνική. Κύριε, επίγον πρέπει να κάνετε κατάθεση. Η ώρα 10.20 κι αν τους που είναι ηλεκτρικοί, επίγον την πέπτη θα έχουμε αποκοπές. Η καλύτερη που ούλησε είναι η σύντα. Κόφκι σου το τηλέφωνο να χωλά, χωρίς να σε προειδοποιήσει. Ένα που θέλετε να πέφτουν και με γυναίκα τους, αφού παραπάνω να θέλουν κι αλλού τους. Θα ξεκινήσουν οι εκποιήσεις. Τι προβλέπεις να γίνει? Τίποτε δεν θα είναι. Πολλά θα με εξυπνήσαν ένα πρωί και πια τα ρέγια του κόσμου και να διαμαρτυρίζει κανένας. Ένα διαμαρτυρίζουν τώρα που γνωστούς είχεμα, αφού ξεκάζουν μα μανόσκολοι. Πόσο τσάνς έχει να πιάνει το πρωταθλήμα φέτος για να μην παίρνει σου σιλάκ? Όσο τσάνς έχει να γίνει πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο κύριος Περδίκης το 2021. Έστειλα σου μήμα ένας οπαδός, σου είπες ότι είσαι βλάκας και καθυστερημένος. Τι θέλεις να το απαντήσεις? Να μην λαλούμε ονόματα και ομάδες, συγκεκριμένα πέρσι τον Μάη, ο παδός της ΑΕΚ Λάρνακος έστειλε μου μήνυμα «Είσαι ένα βλάκα και καθυστερημένος». Και απάντησα του πίσω εγώ «Καλά ρε φίλε μου, επεράσαν 5 χρόνια να το καταλάβεις, πρέπει να πάω να κοιταχτείς». Τελειώνοντας Μιχάλη, ποια είναι τα σχέδιά σου για τα επόμενα χρόνια? Μετά που έφαγα τον πρίγκιπα, όνειρό μου να φάω και τον Λούι τον Βατσαλίδη.